Ο Λευτέρης λοιπόν έκανε ένα ταξίδι χθες, γι' αυτό έλειπε και από την εκπομπή, μέχρι την Τρυπητή. Πήγε στην Τρυπητή. Τι συνάντησες εκεί, λίγο, δώσε μας λίγο μια γεύση. 75 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, ίσως το πιο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου. Από ένα σημείο και μετά χάνεσαι και στη διαδρομή και στο τοπίο. Πήγαμε με αφορμή το παιδί το οποίο βλέπουμε και πίσω μας στις οθόνες μας, αυτόν τον πολυμήχανο Δία, ένα δεκάχρονο αγόρι, το οποίο θα γίνει γνωστό από σήμερα για τις δεξιότητές του, τόσο στην ξυλογλυπτική, τόσο στην ικανότητά του ώστε να ζει αυτόνομα, να βοηθάει την οικογένειά του, παρόλο που είναι απομονωμένος από τους πάντες. Δεν ζει μόνη της οικογένεια στην περιοχή εκεί. Πολύ σωστά. Ζει μόνη της οικογένεια, ο Δίας, η μαμά του και ο μπαμπάς του. Τρεις πολύ καλοί άνθρωποι, οι οποίοι μας φιλοξένησαν στο σπιτικό τους στην Τρυπητή. Βρίσκονται απομονωμένοι, όμως είναι άκρος ευτυχισμένοι. Πήρα πολλά μαθήματα ζωής, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Διδάχτηκα από το μικρό Δία, το δεκάχρονο Δία. Και καταφέραμε μαζί του να κάνουμε ένα οδηπορικό από το πρωί που ξυπνάει, που λέει ο λόγος, που πάει στο σχολείο, μέχρι τη στιγμή που φεύγει από το σχολείο, όλη αυτή τη διαδρομή τη δύσκολη που καθημερινά μπαίνει στη διαδικασία να διανύσει μαζί με τον πατέρα του με το αγροτικό, έτσι ώστε να φτάσει στο σπίτι του. Πόσα λεπτά κάνει για να φτάσει στο σχολείο? 45 λεπτά από την Τρυπητή μέχρι το χωριό, να θυμηθώ τώρα πώς το λένε, Κρότος, ναι. Μέχρι το χωριό Κρότος, 45 λεπτά κάνει σε μια δύσβατη περιοχή με γκρεμούς, με δρόμους οι οποίοι είναι ένα απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, θα πρέπει να σου πω, και άλλα 45 λεπτά να επιστρέψει πάλι στο σπίτι. Άρα, και 2 ώρες μέσα στο δρόμο. Μπράβο στους γονείς που στηρίζουν αυτό το παιδί. Καθημερινά το πάνε και το φέρνουν από το σχολείο. Μπράβο σε αυτό το παιδί το οποίο είναι πολυτάλαντο, ξυλογλυπτική, μουσικά όργανα. Πολλά είναι αυτά που κάνει. Θα τα δούμε λοιπόν στο βίντεο που ακολουθεί. Ένα αφιέρωμα το οποίο έκανε ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης στον μικρό Δία. Αξίζει αυτό το αφιέρωμα. Αξίζει το διπορικό το οποίο κάναμε με την κάμερα της εκπομπής στην Τρυπητή. Απολαύστε το και αμέσως μετά συνεχίζουμε, γιατί έχουμε και εξέλιξη πάνω σε αυτό. Το όνομά του είναι Δίας. Είναι μόλις 10 ετών και ζει στο πιο απομακρυσμένο σημείο του νομού Ηρακλείου ή αλλιώς στο νοτιότερο σημείο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην παραλία Τρυπητή του Δήμου Γόρτινας. Τι κι αν το σπήλαιο του δικταίου έχει ταυτιστεί με τον πατέρα των Θεών, εδώ ο μικρός Δίας ζει ως ο κυρίαρχος του δικού του βασιλείου. Με μοναδικούς φίλους τα ζώα, τα ψάρια και το ξύλο που επεξεργάζεται δημιουργώντας με τη φαντασία του έργα απερίγραπτης καλεσθησίας. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά και όλα τα παιδιά έχουν τα χαρίσματά τους και τα διαφορετικά τους ταλέντα. Ο Δίας είναι ένα παιδί πολυπράγμων, είναι πολύ χαρισματικός. Στο περιβάλλον που ζει έχει αναπτύξει δεξιότητες που δεν τις έχουν πολλά παιδιά στην ηλικία του. Σέλη, θες να παίξεις? Τον συναντήσαμε στο σχολείο μετά το μεσημεριανό κουδούνι, στο χωριό Κρότο του Δήμου Γόρτινας, όπου εκεί ο ίδιος φρόντισε να μας προειδεάσει για το τι μας περιμένει. Μια τελείωσε το μάθημα, ε? Ναι. Πώς πήγε? Μια χαρά. Καλά ήταν σήμερα, ε? Ναι. Πάμε να βρούμε τώρα το μπαμπά που θα περιμένει έξω. Ναι. Και πού θα πάμε? Στην Τρυπητή. Στον παράδεισο της Κρήτης. Και πριν ξεκινήσουμε για την Τρυπητή και τον παράδεισο του Δία, όπως μας είπε, κάνουμε μία στάση σε καφενείο του Κρότου, αφού εκεί τον περίμεναν μία παρέα φίλων. Κάθε μεσημέρι. Υποχρεωτικά κάθε μεσημέρι. Υποχρεωτικά, ε? Μετά το σχολείο. Μετά το σχολείο, το πατέρα μου στο σπίτι, ο πατέρα μου. Και τον περιμένει, οπότε έρχεται σπίτι και τον παραλαβαίνει στο σπίτι μου μετά και φεύγουμε. Κάντε κάνα παρεάκι εδώ, παίζει καλό μαντολίνο ο Δίας. Και έχω και λίρα και παίζει ωραία λίρα στο σπίτι. Ναι. Τι παιδί είναι αυτός, τι προσωπικότητα είναι? Σαν τον μπαμπά του, κολεγιόπαιδο. Τελικά ξεκινάμε το δρόμο για την παραλία της Τρυπητής και το σπίτι του δεκάχρονου Δία. Ο δρόμος κακός, με στροφές και γκρεμούς. Και γενικά ένα δίκτυο που παραμένει βαλτωμένο και ξεχασμένο από όλους. Παρ' όλα αυτά, ο Δίας έχει μάθει να κατεβαίνει μέχρι και από το όχημα και να κάνει στην άκρη τις μεγάλες πέτρες και τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο του, κάνοντας το οδόστρωμα όσο γίνεται πιο προσπελάσιμο για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό πατέρα του. Και τελικά, μετά από 45 λεπτά,
Φτάνουμε από το σχολείο πίσω στο σπίτι. Έρσε κάθε απόγευμα όταν έχει καλό καιρό, ε. Όποτε έχει καλό καιρό, όποτε χρειάζεται το μάθημα. Το οποίο απερίγραπτο η τρυπητή. Η μυρωδιά της θάλασσας και το βοτάνο του βουνού σε σαγηνεύουν. Κι όμως όλο αυτό ο 10χρονος Δίας το θεωρεί ως το δικό του σπίτι, το δικό του καταφύγιο. Ο ίδιος μας ξεναγεί και μας περιγράφει μία ημέρα καθημερινή από τη ζωή του, που πιστέψτε μας, διαφέρει ίσως από την καθημερινότητα πολλών άλλων παιδιών, απομονωμένος από όλα και συνάμα πανευτυχής. Δηλαδή, πού είμαστε εδώ? Εδώ είναι το μικρό εργαστήριο. Εργαστήριό σου, ε? Και τι κάνεις εδώ με το ξύλο ασχολείσαι? Ξυλοκλητική, από ό,τι βλέπω. Ασχολούμαι εδώ, φτιάχνω διάφορα όπως αυτό. Τι είναι αυτό? Σαρεντούχεκο, το ξύλινο. Αυτό το έχεις φτιάξει μόνος σου? Ναι. Από ξύλο? Από ξύλο. Και έχεις τα εργαλεία σου, τις λίρες σου. Ε? Ναι. Τις έχεις μέσα σε κούνια? Ναι. Είναι τα μωρά σου, τα παιδιά σου είναι αυτά? Ναι. Αυτή την έχω φτιάξει εγώ όλο μόναχος. Αυτό. Άντε τώρα. Ναι. Αυτή είναι ποντιακή λίρα ή κανονική λίρα? Ποντιακή. Ποντιακή. Δηλαδή τις πατάμε εδώ τις χορδές για να παίξουμε, ε? Επειδή έχω ξεχάσει ένα πράγμα να το βάλω στο καπάκι, δεν παίζει ένα βουβόηχο. Βουβόηχο. Θα το διορθώσεις όμως. Πόσο καιρό σου πήρε τώρα να τη φτιάξεις τη λίρα αυτή? Τι μου πήρε λιγότερο από το σαρεντούχεκο. Λιγότερο? Και τι, παίρνεις ξύλο δικό σου, δηλαδή ένα κομμάτι ξύλο αρχίζεις? Ναι, αρχίζω το σκάβο. Έχω σου μόνο. Από ό,τι βλέπω σε περιμένανε, για να φάνε. Τώρα σιγά σιγά, γιατί θα φύγουν τα παγόνια. Νιώθεις κάπως παράξενα που εσύ σε σχέση με τους μαθητές σου ή τους άλλους φίλους σου ζεις σε ένα χωριό που δεν υπάρχει κανένας άλλος? Ναι. Είσαι μόνο εσύ, η μαμά και ο μπαμπάς. Νιώθεις παράξενα καθόλου, επειδή τα άλλα παιδιά μπορεί να έχουν τους φίλους τους στο χωριό, μπορεί να μπορούν να πάνε μια βόλτα παραπάνω. Ναι. Νιώθεις άσχημα γι' αυτό ή έχεις βρει τους τρόπους να περνάς καλά κι εσύ? Εγώ δεν με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει? Εγώ είμαι εδώ πέρα, ψαρεύω, φτιάχνω τα όργανα μου, κάνω δηλαδή, ασχολούμαι με τη φύση πιο πολύ. Μάλιστα. Ενώ με αντίθεση με τα άλλα παιδιά που είναι, λέμε, στην πόλη, μόνο είναι στο τάμπλετ όλη μέρα και παίζουν. Εγώ είμαι εδώ, στη φύση, και αντί να κάθομαι όλη μέρα στο τάμπλετ να κάθομαι να, και να παίζω, παίζω, λέμε, παιχνίδια σχετικά, λέμε, με τη φύση, όπως λέμε, ψαρεύω εδώ πέρα στην υπέροχη θάλασσά μας. Που είναι ένας παράδεισος, ναι. Το είπαμε. Είναι ένας παράδεισος. Τι θα κάνεις τώρα εδώ? Πρόσεχε! Τι θες να γίνεις τα μεγαλώσεις? Μαθαίνω ότι μπορείς να σκαλίσεις ένα ξύλο και να φτιάξεις όργανα. Και είναι μια καθημερινή σου ασχολή αυτό, ε? Ναι. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω οργανωποιός. Ναι. Γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ αυτό? Μ' αρέσει διότι μ' αρέσει και η μουσική. Να ασχολούμαι με κάτι. Όπως λέμε, τώρα που έχω φτιάξει την ποντιακιά τη λύρα. Και όχι μόνο αυτά. Όπως με περίσσια υπερηφάνεια αναφέρει ο πατέρας του Δία, ο Ηρακλής, όλη η οικογένεια με τη βοήθεια του 10χρονου καταφέρνουν να ζουν αυτόνομα, καλλιεργώντας τον μποστάνι που διατηρούν πιο δίπλα από το σπίτι όλα τα ζαρζαβατικά. Ο Δίας είχε λάβει τα κοτόπουλα, τα κατσικάκια που είναι μέσα, να βάλει νερό, να τους βάλει τροφή. Είχε να λάβει τις γαλοπούλες, είχε να λάβει τους φασιανούς, είχε να λάβει τα ορτίκια.
Τα κουλέλια να βάλει νερό. Όλα δεν είναι. Στο Δία πάνω αυτά. Όχι στο Δία, ο Δία ξέρει τη δουλειά του. Δεν έχει εδώ ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Είναι το πρόγραμμα. Δεν ξέρω, το έχω γράψει το πρόγραμμα εγώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι εδώ ακόμα. Καθένα γράφει τη δουλειά του, τι κάνει. Άλλη μεγάλη αγάπη του μικρού Δία η θάλασσα. Εκεί όπου γαλινεύει το δικό μας βλέμμα, ο ίδιος εμπνέεται σχεδόν κάθε μέρα παίζοντας μαντολίνο. Η παραλία του παραδείσου. Πάμε. Νικολέτα, στα έλεγα να έρθεις. Δεν ήρθες. Δες τι θα χάσεις τώρα. Φτάσαμε στη βάρκα σου. Όπα. Τι θα μας παίξεις. Τι θα παίξουμε. Για μένα είναι δύσκολο. Αλλά θα παίξεις εσύ για να σε ακούσουμε. Αλλά πριν ξεκινήσεις, θέλω να μου πεις, έρθεις τακτικά εδώ και κάθεσαι και παίζεις. Μία φορά όταν μου έρθει η έμπνευση. Παρασυρθήκαμε μέχρι και εμείς. Είπαμε να πιάσουμε τη λύρα και να συνοδεύσουμε με τα ελάχιστα που γνωρίζουμε τον Δία στο στοχασμό του. Μέσα σε όλα αυτά μας αποκάλυψε το παράπονό του όμως. Νιώθει ξεχασμένος από τους ηθήνοντες αφού εδώ και καιρό και παρά του ότι πήγε μόνος του και χτύπησε την πόρτα του Δημάρχου Γόρτινας, έχει ζητήσει να φτιάξουν το δρόμο για να μπορεί χωρίς δυσκολία ο πατέρας του να το μεταφέρει στο σχολείο. Και ακόμα όμως περιμένει. Έχω πάει στο Δήμαρχο. Εσύ ο ίδιος. Μπήκε στο γραφείο του. Ναι. Και τι του είπες. Του είπα για τα προβλήματα που είχε ο δρόμος. Λέμε πέτρες, πεταμένες, χαντάκια, λακκούβες. Είδατε και πριν πως οριζόταν και το αγροτικό. Και τι σου είπαν. Μου είπαν θα τον φτιάξουν. Κάποια στιγμή έτσι. Κάποια στιγμή. Δεν έχει φτιαχτεί ωστόσο ακόμη. Ναι. Ευελπιστείς ότι θα το φτιάξουν κάποια στιγμή. Εγώ λέω πως θα τον φτιάξουνε. Πιστεύεις. Αν δεν τον φτιάξουν θα τον φτιάξω εγώ. Λίγο πριν αποχωρήσουμε ο μικρός Δίας θέλησε να μας ξεναγήσει στο μικρό εκκλησάκι της Παναγίας της Τρυπητής που βρίσκεται μέσα σε ένα βράχο και να μας εξηγήσει την ιστορία του χώρου. Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη μοναδική ενώ ο μικρός φρόντισε να μας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο. Για πες μας τι είναι εδώ πέρα, τι προϋπήρχε εδώ. Εδώ στα αρχαία χρόνια, προμηνοϊκά χρόνια, ήταν ονειρομαντίο. Βλέπετε, για παράδειγμα εδώ, βλέπετε πως πάει σε κάθε φορά πάει έτσι. Στα αρχαία χρόνια κοιμόντουσαν εδώ, και ήταν ένας ονειρομάτης και του λέγανε τι όνειρο είδανε και τους έλεγε τι θα συμβεί. Τι προσεύχεσαι κάθε φορά που θα έρθεις εδώ μέσα, ποια είναι η προσευχή που κάνεις, αν θες μας λες, γιατί είναι προσευχές αυτές. Προσεύχομαι να έχω υγεία, να έχει υγεία ο μπαμπά μου, η μαμά μου, δηλαδή γενικά όλη η οικογένειά μου και φίλοι μου. Μπράβο. Είσαι και εσύ μέσα. Σε ευχαριστώ ρε Δία. Το εκτιμώ βαθύτατα. Το ξέρεις ότι σε εκτιμώ και σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος. Ευχαριστώ. Είσαι τυχερός που κάνεις αυτή εδώ τη ζωή. Σε αντίθεση με εμάς που ζούμε λίγο σε μία ζούγκλα, εσύ ζεις στο δικό σου παράδεισο όπως είπες πριν, εμείς ζούμε σε μία ζούγκλα. Μπορώ να σου πω ότι σε ζηλεύω και λίγο για όλο αυτό που περνάς εδώ, γιατί το ζήσα για λίγο. Συγχρό είναι. Κολλάτε. Τώρα καλή. Ονειρομάτι. Δευτέρη, μπράβο. Ξεχωριστό το βίντεο το οποίο μας έφερες. Ξεχωριστός ο Δίας. Είσαι και φίλος του πια. Το είδες. Ναι, μετά την πρώτη φορά που το συνάντησα το καλοκαίρι, γίναμε φίλοι σε πρώτη φάση. Τώρα από κοντά που έζησα και πολλές ώρες μαζί του, σου είπα, με δίδαξε πολλά και τέτοιους ανθρώπους πέρα από το δημοσιογραφικό κομμάτι, εγώ τους βάζω στην καρδιά μου. Και από ό,τι είδες, και εγώ λίγο ήρθα κοντά σε αυτό. Ναι, σε αγάπησε. Το δήλωσε. Ξεκάθαρα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε από κοντά με το Δία. Βέβαια. Γιατί είναι αξιόλογο παιδί. Να πούμε βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι δημοσιογραφικά δεν θέλαμε να αφήσουμε και τίποτα να πέσει κάτω. Έτσι. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Γόρτινας ότι έχει να κάνει με το κομμάτι του δρόμου που ο Δίας, όπως μας είπε, θέλει να φτιαχτεί για να πηγαίνει πιο εύκολα στο σχολείο του. Ένα χρόνο και ένα μήνα μου είπε.
Ένας χρόνος και ένας μήνας έχουν περάσει από τότε που ενόχλησα, μου λέει, το Δήμαρχο με σκοπό να μας φτιάξει το δρόμο. Δεν έχω πάρει απάντηση. Εμείς ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε και τελικά έχουμε απάντηση. Λοιπόν, για να ακούσουμε την απάντηση του Δημάρχου. Γεια σου, αγόρι μου. Θέλω να γνωρίζεις ότι και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να λύσουμε όσο το δυνατό περισσότερα προβλήματα. Όπως γνωρίζεις και εσύ, η μηχάνημα του Δήμου πριν μερικούς μήνες είχε πάει στο συγκεκριμένο δρόμο, τον είχε φτιάξει, αλλά προφανώς με δεδομένο τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκύψανε πριν 20 μέρες και έντονες βροχοπτώσεις, προφανώς έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο οδικό δίκτυο. Σου υπόσχομαι και δεσμεύομαι ότι αν όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη το πρωί θα επισκεφτώ εγώ προσωπικά το δρόμο, θα δω τα προβλήματα τα οποία έχει και θα να ξέρεις ότι το αργότερο σε 10 μέρες θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ο δρόμος να είναι έτοιμος και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα τόσο για σένα όσο και για τα άλλα παιδιά τα οποία διασχίζεται καθημερινά από τον δρόμο για να πάτε στο σχολείο. Όπως είδατε, η απάντηση του Δημάρχου απευθυνόταν στον μικρό Δία. Κρατάμε τη δέσμευση. Δία, κράτατη κι εσύ. Εδώ θα είμαστε σε 10 μέρες πάλι. Να το ο οποίος μας βλέπει τώρα μέσω του ίντερνετ. Να του στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλη την οικογένεια. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ανοίξατε την οικογένειά σας για την εκπομπή και συγκεκριμένα βέβαια για τον Λευτέρη.